Πού είστε, φιλαράκια μου, τι κάνετε, ρε. Έλα, Λούκα, έλα, έλα. Από εδώ, Λούκα, ο σκυλάκος μου, ο καλύτερος μου φίλος. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Eurotrip. I just bought a fucking van. I can't believe this. Okay. Το οποίο ξεκινάει από τη Δανία και όλα ξεκίνησαν όταν πήγα στη Δανία για να κλείσω το κεφάλαιό μου εκεί πέρα για πάντα. Όπου δούλεψε για τελευταία φορά στην κατασκήνωση ως parkour προπονητής με μικρά παιδάκια και πήγε υπέροχα. Λάτρεψα την εμπειρία και χαίρομαι πολύ που έκλειψε με τόσο ωραίο τρόπο. Αλλά μέσα σε όλα τα καλά έγιναν και πολλά κακά πράγματα. Γιατί πριν από αυτή την κατασκήνωση μου κλέψαν το πορτοφόλι. Ήμουνα άστεγος χωρίς καμία οργάνωση και ζούσα μες στο βανάκι μου. Welcome to my rig. Bon appétit. Και το βανάκι πίσω έβγαζε προβλήματα. Το βανάκι το οποίο δεν παίρνει μπρος και έχω όλα μου τα πράγματα μέσα. Είμαι ολομόναχος, δεν έχω πολλά λεφτά, δεν έχω βοήθεια από πουθενά. Έχω φτιάξει ένα βίντεο ξεχωριστά γι' αυτό, το οποίο είναι στο description, στα αγγλικά, άμα καταλαβαίνετε καλώς. Αλλιώς θα δούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό. Αλλά αργότερα ήρθαν οι σωτήρες μου. Ήρθαν οι πρώτες βοήθειες, οι ειδικές δυνάμεις, ο πατέρας μου και η αδερφή μου. Οι οποίοι ήρθαν να ανοίξουν το κεφάλαιο Δανία για την Ιωάννα, για τη μικρή μου αδερφή. Και με βοήθησαν πάρα πολύ στο να ετοιμάσουμε το βανάκι, να μπούμε γενικά σε μια οργάνωση και να ετοιμαστούμε να φύγουμε, ας πούμε, από εκεί πέρα. Και μπήκαμε όλοι σιγά σιγά σε ένα ψυχολογικό mood για road trip, το οποίο είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό και είχαμε ένα μονίμως χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Και απλά ανυπομονούσαμε για αυτά που πρόκειται να μας έρθουν. Λοιπόν, μάγκες, και το ταξίδι ξεκίνησε. Φύγαμε από την Κοπενχάγη και βάλαμε πλώρη προς το λιμάνι Κέλσε για να πάρουμε το φεριπό, για να πάμε τη Δανία. Τώρα. Στο δρόμο, μέσα στα πρώτα 100 χιλιόμετρα, το αμάξι άρχισε να κάνει κάτι διακοπές, κάτι περίεργα και τρομάξαμε λίγο. Αλλά όλα κομπλέ, μέχρι και σήμερα το αμάξι δουλεύει ρολογάκι, οπότε όλα καλά, τη γλιτώσαμε. Και φτάσαμε επιτέλους εκεί στο λιμάνι. Είχε καθυστέρηση το freeboat, αξιοποιήσαμε το χρόνο μας, παίζοντας λίγη μουσικούλα και κάνοντας την παρουσία μας αισθητή. Πριν ξεκινήσει το όλο ταξίδι από τη Δανία, απλά ήθελα να επιθυμίσω και να θυμίσω σε όποιον βλέπει αυτό το βίντεο πόσο ευγνώμων είμαι εγώ προσωπικά για το ότι μοίρασα αυτή την εμπειρία με μέλη της οικογένειάς μου, παρόλο που λείπει η αδερφή μου, η μεγάλη και η μάνα μου. Και μου θύμισε γενικά το πόσο σημαντικό είναι να ζούμε το τώρα με τους ανθρώπους που αγαπάμε, είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι φίλοι, είτε είναι η σχέση. Να ζούμε το τώρα, να ζούμε γεμάτα μαζί τους. Πώς το λένε. Θα βγω με τον φίλο μου τον Κώστα για καφέ και θα περάσω γαμάτα, γιατί έχω τόσο πολλά να πω μαζί του και μαζί του παρέα με κάνει να νιώθω τόσο όμορφα και το τώρα μαζί του είναι αρκετό. Οπότε δεν με νοιάζει ούτε το παρελθόν, ούτε το μέλλον. Ένα τέτοιο mood επικρατούσε γενικά στο βανάκι μαζί με τους δικούς μου. Και είμαι πολύ ευγνώμων για το ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω κάτι τέτοιο μαζί τους και όντως να γνωριστούμε ακόμα καλύτερα και να δεθούμε ακόμα περισσότερο σαν οικογένεια. Η χαρά προέρχεται από μέσα, δεν μπορείς να την πάρεις από αλλού. Πάλι πολύ μιλάω, sorry ρε φίλε, αλλά μου αρέσει να περνάω μηνύματα. Και στο Ferryboat αξιοποιήσαμε τον χρόνο μας και προγραμματίσαμε όντως το Eurotrip, ας πούμε, γιατί μέχρι τώρα το μόνο πράγμα που ήξερα ήταν ότι θα πάμε Ελλάδα. Φτάσαμε βράδυ, πάλι καλά που είχα γνωρίσει έναν τύπο νωρίτερα και μου έδωσε μια εφαρμογή στο κινητό που λέγεται Park4Night. Και τι κάνει,
αυτή η εφαρμογή. Στην ουσία, σου δείχνει με εικόνες πάνω στο χάρτη ωραίες περιοχές για να παρκάρεις και να μείνεις, ρε παιδί μου. Και σου λέει και οι τιμές και το ένα και το άλλο. Και έτσι καταφέραμε 11 ώρα το βράδυ που φτάσαμε στη Γερμανία να παρκάρουμε μέσα στο κατασκόταδο σε ένα δάσος. Που λέμε τώρα εδώ πέρα, εντάξει, δεν έχουμε ιδέα τι είναι, αράζουμε, έβρεχε κιόλας. Ξάπλαρε, τι είπε, μην με διακόπτεις. Και ξυπνάμε, παιδιά, την επόμενη μέρα το πρωί. Και δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά του. Δεν είχα ιδέα που κοιμηθήκαμε και απλά ανοίγω τα μάτια μου και κοιτάω έξω και βλέπω απλά ένα πάρκο με ένα ποταμάκι να τρέχει. Κατά πράσινο δάσος, ωραία φύση, όλα πεντακάθαρα. Και να έχω κοιμηθεί τώρα εδώ πίσω μαζί με την πατέρα μου και την αδερφή μου. Δεν περιγράφεται το συναίσθημα. Το πόσο ωραίο είναι να ζεις απλά. Απλά όμως, γιατί αυτό είναι το μανάκι. Απλή ζωή, αλλά γεμάτη εμπειρίες. Έχεις το σπίτι σου σε ρόδες και ο κήπος σου είναι πάντα ο περίγυρός σου. Όπου παρκάρεις γίνεται κήπος σου. Είναι αυτό πραγματικά βίωσα και ήταν απίστευτο και το χάρηκα τόσο πολύ. Και επιβεβαιώθηκε πολύ έντονα ότι αυτή η επιλογή και αυτός ο τρόπος ζωής είναι πραγματικά για μένα. Έχω το γύφτικο μέσα μου, πώς το λένε. Μ' αρέσει αυτό το απλό. Όλα είναι στα πόδια μας να τα ξεκινήσουμε. Κουστάρω. Και αποφασίσαμε να κάνουμε και μια στάση στο Βερολίνο, να το παίξουμε λίγο τουρίστες. Για ρίξτε μια ματιά. Όμορφη πόλη. Πολύ όμορφη πόλη. Δεν ήξερα τι χώρες θα περάσουμε και πώς και τι. Και νομίζω μου άρεσε όλη αυτή η ιδέα, γιατί γενικά όταν ταξιδεύεις, θεωρώ για μένα προσωπικά το καλύτερο είναι να έχεις όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα προγραμματισμένα. Γιατί έτσι συμβαίνουν απρόοπτα. Δεν έχεις προσδοκίες και όντως απολαμβάνεις πολύ περισσότερα αυτά που σου συμβαίνουν από το να ξέρεις ότι φτάνω Βερολίνο τάδε ώρα και μετά πρέπει να πάμε στο ξενοδοχείο αυτό και να πάμε να προλάβουμε οπωσδήποτε αυτή την ταβέρνα με το κυριλέ φαγητάκι. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο και θες να μάθεις πώς είναι η Πολωνία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Σερβία, το Πογδομού και η Ελλάδα, καλύτερα κάνε εγγραφή για να μάθεις τι έγινε στη συνέχεια και τι έμαθες σε αυτό το ταξίδι. Τι εννοείς ότι ακόμα δεν έκανες εγγραφή στο κανάλι, ρε! Ρε μόνο, κρατάμε, πάρτιν, πάρκετιν, πάρκετιν!